Πολλές φορές επιζήμιο για την ομάδα του Άλεξ Σβέντ. Με 5 στα 21 σου το Ρώσος. Πρώτη μπάλα, λόμπα, Βέσελη. Με τον Μονρό απέναντι στον Βέσελη και τον Τσέχο για το πρώτο καλάθι, ναι, 2-0. Πέταξε την μπάλα όπως όπως για να προλάβει το χρονόμετρο ο Σέρβος. Ο Τόμας πήρε το rebound και έδωσε στον Ντεκολό. Θα τελειώσει τη φάση. 45-35. Εδώ η Αρμάνη λειτουργήσε καλά μακριά από την μπάλα και βρέθηκε ο Ρόλ σε σημείο εκτέλεσης. Εντυπωσιακό κάρφωμα. Η αλήθεια είναι την άμυνα που χρειάζονταν, άσχετα αν δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ντατόμε τον είχε χάσει ξανά. Ο Ντατόμε πέρασε, εκτέλεσε σε κάτι που σπανίζει μια πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA. Dixon. 6. Έχει προβάδισμα η Φενέρα, αλλά βεβαίως ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί. Ντατόμε, ένα βηματάκι. 3 και 53 για το τέλος. Η διαφορά στο καλάθι, 69-67. Ντατόμε, θα δοκιμάσει για 3. Νίτς, Βέσελη. Και τον Ντεκολό που ήταν στη γωνία. Απέναντι σε Κάρολ Ταβάρες, Καμπάσο, Ντεκ και Γκαρουμπά. Όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ. Ο Ντατόμε από τη γωνία. Ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Μάχη για... Εκεί. Προφανώς έγινε ένα βήμα, αλλά πρόλαβε πάντως να πετάξει την μπάλα ο Ενόκο. Ούτως ή άλλως η μπάλα πήγε στα χέρια του Σλούκα. Ντέρικ Ουίλιαμς, ένα ακόμη τρίποντο, αυτή τη φορά μέσα. Αμαρκάριστος ο Ουίλιαμς. Σέρμαν συνεχίζουν το 1-2. Όσο από τον Άναλη το 2. Είναι ακόμα περισσότερο μια όπως ή άλλως πολύ ψηλή πεντάδα, γιατί ο Βέστερμαν είναι ένα πάνω ψηλό πόνγκερντ. Φοβερή συνεργασία, έκρυψε την μπάλα η Φενέρα, αλλά στο... Λοβέρν ίσως να πάρει το rebound. Σλούκας. Νάναλι. Από εκεί στον Λοβέρν, ωραίο παιχνίδι. 2 στα 2 για τον Αμερικανό. Πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα φορώντας την φανέλα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2015. Ο πρώην παίκτης της Μπασκόνια που σουτάρει, όπως βλέπετε και στην κάρτα, πολλά τρίποντα. Ήταν το 50ο του στο μάτς, το οποίο τρέχει. Ενώ πήγαινε τον ρόλο που στείνει ο Μαχμούτογλου και εκτελεί για 3. Θέλει να απαντήσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε αυτό το time out του Μπράντοβιτς. Λεβέν παίρνει. Και γυρίζει με το hook, άστοχο. Νάναλι. Σλούκας pick and roll με τον Λεβέν. Πέρασε μάλιστα από head out. Ύψωσε την μπάλα! Διπλού Σόσα. Značajni plus 8, da li će Fener nastaviti forsirati šut za 3-2, nije ovaj. Bala. Ο Ντεκολό θέλει να χτυπήσει πριν οργανωθεί η άμυνα της Real. Έμεινε μόνος του έξω από τη γραμμή. Είναι λίγο μαγική εικόνα το σκορ. Υπό την έννοια ότι η Βιλερμπάν έχει καταφέρει να κάνει με περισσότερα επιθετικά rebound και λιγότερα λάθη 8 παραπάνω επιθέσεις. Μια ευκαιρία που είχε η Άλμπα να ξεφύγει με διαφορά. Πολύ καλή για το χρόνο. Σλούκας. 2 και 10 πια για το τέλος. Ντεκολό. Πέρασε από τον αριστερό διάδρομο. Τελικά. Πάλι ο Σλούκας.
Δημιουργεί εύκολα ρήγματα στην άμυνα της Φενέρ. Άλλο ένα. Ομολογώ ότι το είδα κάπως διαφορετικά. Σλούκας. Λοβέρν. Της Βαλένθια. Ποιος έχει δηλώσει ότι αν μπορώ θα παίζω μια ζωή με αυτή τη φανέλα. Έξτρα πάσα του Ντουβερίγλου την ώρα που θα μπορούσε να την καρφώσει. Τώρα στους 12, Φενέρ ελέγχει την κατάσταση στο παιχνίδι. Μαχμούτογλου. Περνάει με το αριστερό χέρι ψηλά. Δεύτερο κλέψιμο για τον Williams. Σλούκας. Ελεύθερο ζωντατόμα για το τέταρτο του τρίποντο. Ο Ντεκολόξ έφυγε από τον Αγιόνι. Πάσα είναι για τον Λοβέρ. Ψάχνει ένα ξέσπασμα επιθετικό η Φενέρ για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ντίξον πήρε το σκρίν από το Βέσελη. Ο Ντεκολό βρίσκει διάδρομο. Φάνουμε 7 προς 10. Να πλησιάσει σε απόσταση 1,5 σούτ. Βέστερμαν ο Λεμόναχος. Λεγολόγια 3. Δεν μπορεί να απαντήσει. Βέσελη, κοίταξε τις πάσες. Βρήκε την αυτή που ήθελε. Κόλα στα χέρια του Σλούκα που ορίζει την κατάσταση στη Φενέρ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Μοχάμεντ. Ντεκολό. Ο Βίλιαμς έδωσε την μπάλα ξανά στον Μοχάμεντ. Βίλιαμς θα δοκιμάσει για 3, τελείωνε η επίθεση. Φάουλ, επιστρέφει στο μάτς ο Λέο Βέστερμαν. Κάθισε ο Σλούκας. Ντεκολό, αισθάνεται ζεστός, το πήρε και αυτό ο Βίλιαμς. Τον περιμένει ο Ρολ. Λάναλι, Βέστερμαν, Σλούκας. Ξανά ο Βέστερμαν. Νέα απόπειρα για pick and roll, ούτε τώρα προέκυψε κάτι καλό. 4 δευτερόλεπτα για τους Τούρκους. Λόμπα πάσα από τον Σλούκα. Καλή κυκλή. Την Άλμπα. Εδώ το καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο, 41-42 από τον Σίβα, που διέσχισε πολύ γρήγορα το γήπεδο από τη μία του πλευρά στην άλλη. Σλούκας έδωσε στον Μαχμούτογλου. Και πάλι ο Σλούκας δοκιμάσε ένα σούτ από την κορυφή. Ο Ταβάρης ο οποίος έχει κάνει τεράστια ζημιά. Στην Φενέρ ο Ντεκολό κόπηκε, έχει μπει και ο Μίκης. Είναι κερδισμένο. Τζάμπολ. Ο Σλούκα να πασάρει στον Τατούμε. Ο οποίος δοκιμάζει από μακριά. Δερικότητα. Πολύ πρικισμένος επιθετικά, νεαρός. Έχει βέβαια πολλά να μάθει για το παιχνίδι ακόμη, αλλά είναι ένα ταλέντο που έχει ικανότητα μεγάλη στην επίθεση. Εδώ πάντως. Την έξτρα πάσα έδωσε ένα πολύ εύκολο καλάθι στο Γιάκοντιτς και το σκορ έγινε 17-12. Williams. Και πάλι ο Μαχμούτογλου για 3. Αυτή... Ντατόμε. Μαχμούτογλου βγήκε από διπλό σκριν για να βρει χώρο και να εκτελέσει. Το έκανε. Είναι μακράν ο διαφορά στους 4. 40-36. Ντεκολό στο Σλούκα. Πέρασε από το σκριν του Βέσελη, του γύρισε την μπάλα. Ο Τσέχος κέρδισε το 4-10. 3-19 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Μαχμούτογλου έδωσε στον... Άλλη. Και πάλι ο Μαχμούτογλου προσπάθησε να συνεργαστεί.
Κούμπε Τσεραψιμόγλε, Δήμα Τσέσκα, το Τσέκουε Μπάιρις. Williams. Βέστερμαν συγκράτησε την μπάλα. Θα δοκιμάσει ένα σουτ τριών πόντων. Δε κολλώ. Περνά και έχει τον τρόπο. Σλούκας. Καλινίτς. Πάλι ο Ντατόμε. Ένας-ένας με τον Νέντοβιτς αυτή τη φορά. Με Χάινς Μπολομπόη στη front line η Τσεσκά. Ντατόμε ζητά κόντρα στο συμπατριώτη του τον Χάκετ. Όχι εύκολα να τον σπρώξεις. Καλή πάσα, Γουίλιαμς από την κορυφή το χάνει. Ντατόμε στην αγαπημένη του μέση απόσταση 32. Ο Κάλινης ετοιμάζεται να περάσει με την προστατευτική μάσκα για την σπασμένη του μύτη. Ο Σλούκας εκεί που περιμένει ο Ντεκολό στη γωνία, πάρα πολύ γρήγορα βγήκε ο Καλάθης. 2 δευτερόλεπτα. 1. Ο Σλούκας το τέλος. Η Σφενέρ μπορεί να διευρυνθεί. Ντατόμε, Λοβέρν, αντίπαλο τον Μπλακ, γύρισε, δεν μπόρεσε να εκτείνει. Του Λίγο Βέστερμαν. Με καθοριστικά σου στο φινάλε, 3-3 τρίποντα. Βάλλος ο Πουσουτάρι πάρα πολύ καλά έτος από μακριά. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Μίτσιτς προσπάθησε να παίξει κάποια pick and roll με τον Πλάις. Δεν βγήκαν οι φάσεις αυτές, κυρίως γιατί είχε διαβάσει πολύ σωστά την κατάσταση τις περισσότερες φορές ο Λοβέρνι. Που πήδηξε ψηλότερα και κέρδισε την κατοχή. Δεκολό τώρα για την Φενέρ. Περίμενε χαμηλά τον Ντατόμπε να βγει στο low post. Ξανά ο Ντεκολό θα δοκιμάσει ένα σουτ για τρεις από την κορυφή. Ευρωλίγου ή δαν αποκούσα και σαν ο μόμψα δι δόξι δόνι όσαν κοίτσι σου Λορέντσο Μπράουν να σπέρουν στο Σιέρνα Καρολίνα πούνο προμένει κλούβο αζάνιε εμπί ο Κίνι πριε τόγα ο Τορόντο ήγραωγε ο Μισισάκη να κλετώ επρέμβραζε. Για να το δούμε, ο Βέστερμαν σε τι κατάσταση είναι. Φάουλ. Πρώτο λόγο, αλλά την Φενέρ να δείχνει πλέον ότι μπορεί κάτι να κάνει και αν μπήκε αυτό το σουτ τριών πόντων από τον Μπόμπι Ντίξ. Έχει πρώτη επίθεση για την Φενέρ. Άλλη Μοχάμεντ, ο playmaker που επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Μπράντοβιτς άλλαξε την μπάλα με τον Ντεκολό, πήρε το σκρίν από τον Βέσελη, κλείστηκε από τον Πέρεζ, ξανά ο Μοχάμεντ. Στο καλάθι ο Περπέρογλου έχει φτάσει τους 8 πόντους και έχει βρεθεί στο παρκέ. 26 πόντων. Στο τέλος του δεκαλέπτου, τώρα ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο με ένα χαμένο σούτ από τον Ρόμπινσον. Ντεκολό στον Μουχάμεντ Άλι. 8-41. Θεωρία λέει δύο επιθέσεις Φενέρ, μία Βαλένθια μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Μουχάμεντ, γρήγορη πάσα του Βέσελη και από εκεί και πέρα η άμυνα έχει χάσει τελείως την ισορροπία της. Από τους λίγους επιβιώσαντες της περσινής χρονιάς. Λούκα στο Βέσελη, πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία γραφώνει την βάση. Επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο, 13-9. Σλούκας, εξαιρετική. Κατεβάζει την μπάλα. Σλούκας, Κάλινιτς, Ντεκολό, Βέσελη, Ντατόμε.
Ντέρμπι Βαντέζι. Μπολίς δεν ζω της λεπτός του πάντων. Σαν δεν ασυστήρα, ο Σαν δεν πάκ, ο Πότσο Ιζαμπία. Ο Ολυμπιακός από το μείον 19 τρέχει ένα επιμέρους 13-2 σε λιγότερο από 4 λεπτά. Έτοιμος ο Ντατόμε, αλλά στόχησε σε... Ντατόμε. Τόμας Ντατόμε για 3 από τα 7, το βάζει. Λεπτά, ούτε 11,5 λεπτά παιχνίδι, σε 11 και κάτι. Ο Σλούκας βρήκε το ένα μέτρο που χρειάζεται. Κάνε πια ελέγχει το μάτς. Πήρε στην κίνηση ο Ντεκολό, συνεργάζεται με τον συμπατριώτη τον Βέστερμαν. Προσποίηση από την κορυφή ο Ντεκολό. Τα 3-4 δευτερόλεπτα ξεκίνησε την επίδεσή του. Χωρίς να πανικοβληθεί. Νάναλι, θετικό φάουλ. Φορετικό, πολύ διαφορετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα 2-5 το επιμέρους. Όπως έτσι το περιμένα, μια αλήθεια είναι. Το διαφορετικό φεστιβάλ. Βέστερμαν. Κάλινιτς. Παΐσι ακολουθεί. Στη μάτς. Άστοχο του Ντόρνεκαμ. Τρεις διαιτητές, είδατε και νωρίτερα, Λάτισεφς, Παστούσιακ και ο Μάγκικιτς. Ελεύθερος ο Ντατόμε. Ούτε τώρα. Νάναλι. Ωραία πασά. Για την καρφώση. Χωρίς να αλλάξει σχήμα. Γρήγορο λέει. Και τώρα η Φενέρ έχει τη δυνατότητα να προσπεράσει. Και θα το κάνει. Και εγώ λέω εφορμά. Βρήκε πάσα. Και το δεύτερο Ντατόμε. Και η διαφορά και πάλι στους 8. 51-43. Για πρώτη φορά στο παρκέ ο Ντίξον. Η Μοχάμεντ. Αν θέλετε. Όπως ο ίδιος έχει συζητήσει. Εύστοχος ο Ντατόμε. Το τρίποδο παιχνίδι του. Φάουλ από τον... Δύο όμορφη πάσα στον Ντεκολό. Όμορφη γυρίσκη. Trebalo bi vidjeti zapravo Seba Morona je iznad igrača. I sada konačno otvoren šut. Assist ke exit rebound. Da dome. Μια δρίβλα και ένα μακρινό λέει. Δεν πρέπει να αφήσω το παιχνίδι να πάει σε πολλές κατοχές. Είτε εντός είτε εκτός, αυτό δεν αλλάζει. Πολύ. Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει πράγματα να διορθώσει κυρίως από την άμυνά του. Καλή πάσα του Σλούκα, άλλη μία, με αυτού το γλου. Η ασίστ. Ανεβαίνει στις 12 νίκες, πιάνει εκεί την Χίμκι. Σοβαθμία αυτή τη στιγμή τριών ομάδων στις 12 νίκες. Williams για τρεις, κέρας. Σημαντικά το ποσοστό της. Ξεκίνησε με ένα στα 4. Σλούκας. Δεκολό. Συνεργάστηκε με τον Βέσελη, πατούσε πάλι τη γραμμή. Σλούκας αγκαλιά με τον Μαόντολο. Ντεκολό, έβγαλε ακροβορισμένο τον Ντέρικ Βίλιαμς. Και αυτό. Φοβερή ενέργεια. Σλούκας. Ντεκολό. Λεντέι άργησε πολύ να πάει. Ο Αργεντίνος θα τη ζητάει όλο και περισσότερο. 65-62.
Γύρισε και ο Ντεκολό για την Φενέρ. Θα δοκιμάσει ένα σου τριών πόντων και θα... Να και το 8-0, τελευταίο τετράλεπτο. Η Φενέρ πλέον θέλει απαντήσεις εδώ και τώρα. Σλούκας. Φοβερή πάσα. Να κοιτούν στα μάτια Βέσελη και Βίλιαμς. Χάντερ και Ίση έχουν από 4 πήρε φόρα ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είχαν έρπολ. Ο δύο πόντζια κάθε ομάδα σε ένα τρίλεπτο. Ωραία πάσα. Κάθομα του Βέσελη. Η συνεργασία. Ο Άλλη ακουμπάει ξανά την μπάλα χαμηλά. Ο Λοβέρν γύρισε, έφτασε. Την δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμά της. Συνεχίζει αλλαγές στα screen. Λοβέρν ποστάρει τον Λούτσιτς, πήγε κοντά. Ωραία. Τάιλερ Ντόρσεϊ μπροστά στον Βέστερμαν. Κλείστηκε. Εδώ. Μαζί με την απώλεια και των 8 άλλων ατόμων που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Ο Βίλιαμς με το Γκετράιντι στην πλάτη του. Ο Χάμετ με τον Κολόμ. Για δύο. Είναι ο Μαρίνκοβιτς τώρα, ο Αμπάλτε. Σλούκα στο παρκέ. Μαζί με τον Ντέρικ Βίλιαμς. Δύο αλλαγές και ο Βέσελη τρεις. Τσέχος κοιτά που μπορεί να πασάρει την μπάλα. Βρήκε τον Ντατόμε από εκεί στον Σλούκα. Ελεύθερο σουτ. Όχι. Οποία αντιστέκεται στην προσπάθεια της Φενέρ να κατεβάσει την διαφορά από τους 10 πόντους. Ο Κάλινιτς κάρφωσε μπρος. Κολό. Και νέο πρόσωπο στην... Μοχάμεντ. Βέσελη. Βίλιαμς δίστασε, έβγαλε στον Ντεκολό. Ο Γάλλος ακόμα δεν έχει πάρει τις προσπάθειες που λογικά θα πάρει μέχρι το τέλος του αγώνα. Φυσικά αν ζεσταθεί και πάρει μπροστά ο Σβέντ, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την άμυνα της Φενέρ, να τον βάλει σε λογαριασμό. Πάλι θέλει να πάει σε ένα ποστάρισμα. Βέστερμαν. Πολύ όμορφη πάσα χαμηλά. Βέστερμαν. Ένα το τρίποντο και το μάτς σε ισοπαλία. Ο Ντεκολό ωραία πάσα, ο Λοβέρ προσποιήθηκε. Που ήδη πληγώνει την Φενέρμπαχτσε με τα επιθετικά του rebound. Βίλιαμς θα το πάρει για τρεις και θα το βάλει 12. Σλούκας. Όμορφη πάσα στο Λοβέν και Κάρκο. Είναι και 40. Ο Σλούκας πατώντας τη γραμμή. Ο άλλη πήρε το σκρέιν. Εξοντατώ με μόνος του. Δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα έχουμε τεράστια έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σλούκας οντατώ με για τρεις. Μοχάμεντ για τρεις. Ο Ρούμπιτ που πλέον είναι σε θέση 4 μετά τις αλλαγές του Κεμζούρα. Ο Ρίτ κυνηγάει τον Βίλιαμς, ο Ρούμπιτ τον Ντατόμε, δεν τον φτάνει ποτέ ο Ντατόμε για τρεις. Βοηθός του Βράδοβιτς προσπάθησε να τον ηρεμήσει και να του εξηγήσει το παιχνίδι. Ο Βέστερμαν στο παρκέ, ο πρώην παίκτης της ΤΣΣΚΑ πριν 2 χρόνια, εκτέλεσε. Ντεκολό. Και άλλη ευκαιρία για τη Φενέρ. Βρήκε διάδρομο ο Γάλλος, πήγε κοντά. Καλή κυκλοφορία με Ντέρεκ Βίλιαμς, φοβήθηκε το πρώτο σουτ. Πρώτη επίθεση για τη Φενέρ. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Πολύ χαμηλό σχήμα και πώς θα το αντιμετωπίσει και η Βαλένθια.
Κίνησε η ασυνεννοησία στην επίδεση των Σέρβων. Τόμας βρήκε χαμηλά. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Άλλη πέρασε. Γιαννού. Ο Βεσελή το έχει αυτό το σούτ, δεν το επιλέγει όμως. Ντεκολό. Κατώ με τον Αντεκ. Ο Ιταλός τον Βέσελη μπροστά στον... Ντεκολό. Αλλάξε απόφαση. Όπως θα παιχθούν τα τελευταία 9 και 20 του παιχνιδιού. Βέστερμαν, Βουίλιαμς, ξανά ο Βέστερμαν, Βουίλιαμς πατάει και παίρνει ένα jump shoot με καλή συνήθεια, εύκολα μαζί με τον Σβέντιν, οι παίχτες του αγώνα για την Χίμκι. Σβέντιν που και απόψε δεν εκβιάζει πράγματα, παίζει πολύ όρημα να σούτ από όλων των ευρωπαϊκών συλλόγων. Όμως πέρασε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Τώρα επιστρέφει σιγά σιγά στα κανονικά του δεδομένα. Ο Μαρίνκοβιτς με δύο τρίποντα κρατά τη Βαλένθια στο μάτς. Τόμας, γωνία ο Σλούκας από την... Πώς προηγείται 70-57. Ο Ράις κυνηγάει τον Σλούκα. Ο Βέστερμαν είναι με τον Παπαπέτρου. Έγινε το pick and roll, ο Williams έφτασε. Αποδεικνύεται από αυτή την πάσα. Βέσελη, άλλη μια πάσα, άλλο ένα κάρφο. Οι διαφορές απόψε αυτές, οι μικρές των 5 και των 6 πόντων δεν έχουν κρατήσει πολύ. Επιστροφή Σλούκα. Ντατόμε ξεμπέρδεψε με τον Καλέιρο, πήγε να βγάλει. Ντεκολό. Πλήγμα για τον Ολυμπιακό, μία παραπάνω επίθεση. Πάσα πέρασε, Τόμας άλλη μία, το κάρφωμα του Ντέρικ Ουίλιαμς. Για να ανέβουν οι Τόνοι. Ουίλιαμς. Καλάθι και φάουλ. Ο Williams δεν μπορεί. Αυτό είναι το στυλ παιχνίδιου της Άλμπα. Αυτό την έφερε στα ψηλά του EuroCup. Καλάθι από τον Ντεκολό. Για το παιχνίδι, η Φενέρμπαχτς είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες, η χειρότερη ίσως ομάδα στο rebound σε όλη την Ευρωλίγκα. Και αν η Χίμκι βρήκε δεύτερες επιθέσεις, γίνεται διπλά επικίνδυνη. Ντεκολό, ο Βέσελη πάλι από μακριά, όχι αυτή τη φορά. Σλούκας. Βέσελη. Ντεκολό. Ξανά ο Βέσελη. Όμορφη κίνηση του Ντεκολό. ...8-0 για την Φενέρ. Ο Νάνα... Ο Ντεκολό, ο Ντατόμε. Και
πάλι ο Γάλλος με τον ίδιο τρόπο, με το γνωστό drive 35. Γηπεδούχους. Μπάλα στα χέρια του Μαχμούτογλου. Του Βέστερμαν, με συγχωρείτε. Ο Βέστερμαν θέλει να περάσει. Πασαρεγιάς. Και πάλι ο Γάλλος. Πήρε ξανά από τα χέρια του Τόμας. Χαμηλά στο Λοβέρν. Ένας-ένας με τον Γιάγκοντιτς. Κλείστηκε ο Λοβέρν. 30 δευτερόλεπτα. Έτσι μένει χρόνος και για την Τζεσκά για μια τελευταία φάση. 36-32. Λόμπα Βίλιαμς. Οι Ιταλοί δείχνουν να έχουν βρει το αδύνατο σημείο στην άμυνα των Τούρκων. 56-49. Βέστερμαν για 3, θέλει να απαντήσει. Δεν θα φυγεί. Με 8. Από το 18-17 είμαστε στο 25-18. Ο Βίλιαμς βρήκε τον τρόπο. Ο παίκτης γενικά θα έχει τα λένδια που έχει πολλούς στους πόντους της ομάδας του. Ωραία πάσα του Σλούκα. Βίλιαμς, Ντατόμε, Σλούκας, 8 δεύτερα για τους γηπεδούχους. Θα δοκιμάσει ένα ακόμα σου τριών πόντων, ο Κώστας Σλούκας το πιάλτε, 5-0. Ένα στα δύο σου τριών πόντων για την Μακάμπη. Μαχμούτογλου. Για την απάντηση. Ο Σλούκας ξεκινάει μια νέα επίθεση για τους γηπεδούχους. Στην αδυνατή πλευρά ο Ντατόμε θα δοκιμάσει ένα σου τριών πόντων. Μαχμούτογλου. Πέρασε μόνος και εκτέλεσε, είναι καλός. Έτοιμος ο Ντεκολό να επαναφέρει. Σλούκας. Συνεργάστηκε με τον Βέσελη. Βέσελη. Σλούκας. Σλούκας ο κομπεντάτσι σα. Μια μικρή αντίδραση. 55-46. Ελεύθερος ο Βίλιαμς σκοράρει. Έδωσε στον Νικήτα Βουλή. Είπε ότι εγώ θα κάνω αυτό που χρειάζεται η ομάδα μου. Λόμπα πέρασε, φανταστική φάση. Βγαίνει από τα σκρίνε ο Σλούκας. Για να ολοκληρώσει τη φάση να πάει στους 4 πόντους. Ο Κάλινιτς στην επαναφορά για τον Σλούκα, αμέσως για την ισοφάριση, 80. Επέστρεψε και ο Σάιξ στην πεντάδα της Αρμάνη. Ντατόμε από την κορυφή για 3. Τον Ντατόμε. Βέσελη άφησε στο Σλούκα. Ντατόμε. Σλούκας για να κλειδώσει την νίκη και θα το κάνει ο Έλληνας. Ντεκολό προσποιήθηκε το σουτ, δοκίμασε φλότερ και... Σλούκας με τον Ροντρίγκες, πήρε την μπάλα ο Έλληνας παίκτης. Ντατόμε. Από εκεί η δημιουργία ξανά, περίμενε να έρθει βοήθεια ο Κάλινιτς. Το τελείωμα της τρίτης περίοδου. Ο Σλούκας, ασίστ, καταπληκτικό. Για τον Παναθηναϊκό είναι το τρίτο σύμφωνα με τη στατιστική της Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι έχει παραπάνω, όπως έχει ένα παραπάνω. Φενέρ με παθητικό 26 πόντων, ενώ ο Ντεκολό σκοράρει για τον αφορά από τον Κάλινιτς. Σκαστή πάσα του Κάλινιτς χαμηλά, ο Τόμα...
Μοχάμεντ. Πέρασε από το σκρίν του Βέσελη. Ο Κάλινιτς δίστασε. Μοχάμεντ ξεχασμένος. Βέστερμαν, άλλη μια πολύ καλή πάσα. Ντατόμευτη. Λοιπόν. Ντεκολό στην επαναφορά. Στο Σλούκα αρέσουν αυτές οι φάσεις. Ο Ντεκολό πέρασε και προστάτευσε την μπάλα με αριστοτεχνικό τρόπο. Ναι, η Βαλένθια έχει 8 νίκες στα τελευταία 12 παιχνίδια. Λένας. Κράτησε λίγο ο Λόι τον Ντεκολό. Αυτός έχει 0 στα 5 τρίποντα και δεν εκτελεί το έκτο. Έχει χρόνο η Φενέρ. Πήρε διάδρομο ο Σλούκας. Διαλέγει τον Ντατόμε για το έκτο του τρίποντο. Τον βάζει. Ο μόνος ο οποίος είναι εκτός για την Φενέρ είναι ο Λοβέρν. Ποιος δεν είναι τραυματίας, απλά έχει... Του χέρι. Λουκάς ελευθερώνει το δοκιμάζει. Επαναφέρει το σκορ, είναι 60-58. Τόμας Σλούκας. Κάλινιτς για τρεις. Πήρε θέση στη ρακέτα ο Βέστερμαν. Μαχμούντογλου. Πήρε από το Σλούκα, είναι μαρκάριστος. Ας που δουλεύει. Αυτό βέβαια έδωσε την δυνατότητα σε αρκετούς μεταξύ αυτών και τον Σέμι Χερντέν να βάλουν τα δύο του. Μπιμπέροβιτς από την κορυφή για τρεις. Επιθετικό rebound του Λοβέρ. Όπως είπαμε, σχεδόν 10 πόντους κατά μέσο όρο. 10,1 έχει ο Σίγμα. Derrick Williams, καλό passing game. Ο Σλούκας για τον Ντατόμε, ο Παπαπέτρου βγήκε γρήγορα. Ο Ντεκολό έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Williams πήγε κοντά τον Κάσπη, δέχτηκε το stop. Ο Μουχάμεντ που κάθισε στον πάγκο. Σλούκας. Ντατόμε, ο αντίπαλος του έμεινε στο screen, αυτός όμως αστόχησε. Χίμ και έφτασε τα τρία ομαδικά. Πέρασε ο Ντουβερίογλου και κάρφωσε την μπάλα εντυπωσιακά. Έχει επιστρέψει στο παιχνίδι, όχι ότι ξέφυγε με καμία διαφορά της θεώρητη Φενέρ. Με τα τέσσερα μπλοκ. Ο Ντεκολό συζήτηση Τίφαλα και ο Μπράντοβιτς. Παναφορά με τον Ντεκολό. Μαχμούντογλου στην άμεση εκτέλεση. Δεν δικαιώνεται. Στο Μακάμπι Χίμκι. Προηγούμενη εβδομάδα. Δύο σερί ρεκόρ καριέρας. Σκολεύτηκε η επαναφορά. Στούκα ξέρει ότι πρέπει να δώσει λύση. Νόλου πάσα γρήγορη. Άφησε τη θέση του στον Στίματς. Κάλινιτς στον Βίλιαμς που κάρφωσε εντυπωσιακά. Ως τώρα Χίμκι προηγείται με τρεις, έχοντας βρει ρυθμό στο μακρινό σουτ, που είναι πάντα πολύ καθοριστικό. Βέσελη από τα 5 μέτρα.